Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα νέο παιχνίδι στο κανάλι, μια νέα σειρά. Το παιχνίδι λέγεται Kingdom Come Deliverance. Το βασίλειο ελευθερώνεται. Είμαστε στο βασίλειο της Βοημίας που ανήκει στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το βασίλειο της Βοημίας είναι στη σημερινή Τσεχία. Είμαστε στο Σκάλιτς, στην πόλη Σκάλιτς, το 1403, στα τέλη του Μεσαίωνα, στη διάρκεια του πολέμου, όπου ο βασιλιάς της Ουγγαρίας, Σίγκισμουν, έστειλε Κιούμανς μισθοφόρους να αλληλατήσουν το Σκάλιτς και τα ορυχεία με ασίμι που υπήρχαν στην περιοχή, και εμείς θα ακολουθήσουμε τη ζωή του Χένρι, του νεαρού Χένρι, του γιου του σιδερά του χωριού, και θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε το μέλλον του, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μου αρέσει αυτό το στυλ του παιχνιδιού, αυτό το είδος του παιχνιδιού. Μου αρέσει η εποχή, οπότε είπα να του δώσω μια ευκαιρία. Ελπίζω να το ευχαριστηθείτε κι εσείς. Ας ξεκινήσουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Σκάλιτς. Η κυρία αυτή πρέπει να είναι η μητέρα του Χένρι. Στην αρχή θα ακολουθήσουμε λίγο τα βήματα του παιχνιδιού. Στην αρχή είναι κάπως σαν βοήθεια, tutorial που λένε, για να μάθουμε λίγο το παιχνίδι. Οπότε θα το ακολουθήσουμε, θα πάμε λίγο σιγά στην αρχή και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτός είναι ο πατέρας του, λογικά. Ο Χένρι ακόμα κοιμάται. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Ο πατέρας είναι clout round the ear should do it. Verbantis. Να το αγόρι μας. Κοιμάται. Henry, get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up. Μιλάει η μαμά, δεν δίνει σημασία. Μιλάει ο μπαμπάς. Σηκώθηκε αμέσως. Now get up quick. The breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Μάλιστα. Πάει και κάνει μαθήματα ξεφρομαχίας, φαίνεται. Ο πατέρας του δεν το θέλει αυτό. Δεν του αρέσει. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Λοιπόν, όπως βλέπετε, ο χαρακτήρας του παίχτη μας βγάζει ένα διάλογο εδώ. Και οποιαδήποτε απάντηση που δώσουμε θα προσθέσει κάποιο πόντο στα χαρακτηριστικά. Βλέπετε εδώ έχει την ομιλία, την ευκαινησία, τη δύναμη. Εγώ θα πω για την ώρα ότι ήμουνα στην ταβέρνα, που εκεί ήμουνα. Λέμε τώρα. Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world and... Well,
crack of time. Well, I hope you didn't fill your head with nonsense. Well, I've got Βλέπετε, a feeling there's something you're not telling me. Το main level κάποιο επίπεδο, θα τα δούμε στη συνέχεια πώς θα μας βοηθήσουν αυτά. Αυτή τη φορά θα απαντήσω εδώ, θα μου ανέβει λίγο η δύναμη. You know how your father will react when he finds out. How? What's he gonna do? I'm doing nothing wrong. I just wanted to try it. On your own head be it then. I can't stop you, and you can deal with your father on your own. Don't come looking to me for help. Για κάποιο λόγο ο πατέρας σου δεν θέλει να μάθει να ασχολείται με ξεφωμαχίες και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω γιατί. Να τη ρωτήσουμε άμα θέλει κάποια βοήθεια. You need me to do anything, Μαμά. Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Δεν θέλει κάτι. Οπότε να της πω ότι πεινάω. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Και ας κλείσουμε το διάλογο εδώ. Ωραία. Ανέβηκε και η δύναμη κάποιο επίπεδο. Λοιπόν. Φαγητό. Βλέπετε την μπάρα που έχει από κάτω, μας δείχνει ότι η κίτρινη γραμμή, ότι πεινάω λίγο. Μπορώ να φάω εδώ, να έρθω στο αυτό το λαχταριστό γιαμ γιαμ, δεν ξέρω τι είναι, στην κατσαρόλα. Με το έψιλον τρώμε από την κατσαρόλα. Άμα το κρατήσουμε παρατεταμένο, μπορούμε να ρίξουμε κάτι στην κατσαρόλα. Μάλιστα. Εδώ έχει τυρί. Το έψιλο το παίρνεις, ας το πάρω, ας πάρω και το άλλο. Η μαμά κάθισε στο τραπέζι, τι κάνει, καθαρίζει φασολάκια, δεν ξέρω, ας πάρω και ένα μήλο. Μάλιστα, ωραία. Και εδώ, ναι, ας πάω τώρα. Μάλλον, ας φάω πρώτα κάτι, με το γιώτα ανοίγουμε τα πράγματά μας στο inventory, βλέπουμε, να το εξηγήσω λίγο αυτό. Εδώ βλέπουμε τι έχουμε, τα ρούχα μας, κάτι κλειδιά, δεν ξέρω πώς, τι σπιτιού πρέπει να είναι. Πατώντας στο μήλο και κρατώντας το έψιλον παρατεταμένο, τρώμε ένα μήλο, ας φάω και λίγο τυρί και βγαίνει. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Βλέπετε κίτρινη γραμμή, μεγάλωσε, έγινε πάλι κίτρινη όλη, οπότε δεν πεινάω για την ώρα. Και ας πάω τώρα να δω στον πατέρα μου να τον βοηθήσω. Βλέπετε, μας έβγαλε το πρώτο objective, την πρώτη αποστολή που έχουμε, να πάμε στον πατέρα. Ακριβώς επάνω στη μέση της οθόνης έχει μία πηξίδα. Κολουθώντας την πηξίδα στο α, θα πάμε εκεί που πρέπει να πάμε. Εδώ είναι το σιδηρουργείο, το χωριό από ψηλά. Και να τόσο μπαμπάς. Έλα πατέρα, ήρθα. Come here, I need your help. Σ' ακούω. At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. Μάλιστα, φτιάχνει ένα σπαθί. I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasso. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, cross guard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back.
Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Ωραία, κάναμε το πρώτο που μας ζητήθηκε να πάμε στον πατέρα μας και τώρα έχουμε παραπάνω να κάνουμε, βλέπετε, πρέπει να πάω να αγοράσω μία σακούλα με κάρβουνο. Επειδή δεν έχω λεφτά, πρέπει να πάω στον Κιούνις, που είναι ο μεθύστακας, υποθέτω, του χωριού. Είχε πάρει κάτι εργαλεία από τον πατέρα μου και τα χρωστάει, να πάω να του ζητήσω λεφτά. Να πάω στο φρουρό εδώ στο κάστρο να μου δώσει ένα διακοσμητικό για το σπαθί που φτιάχνει εδώ ο πατέρας μου και να πάω να του πάρω και μπύρα. Αν τα έχετε ξεχάσει ή αν δεν θυμόμαστε κάτι που έχουμε να κάνουμε, ανοίγοντας το χάρτη, εδώ μας τα βγάζει πάλι και πηγαίνοντας το ποντίκι πάνω στο καθένα. Στο C βλέπετε είναι το σπίτι του Κιούνες. Στο D εδώ πρέπει να πάρω το διακοσμητικό για το σπαθί. Το Α είναι τα κάρβουνα. Το Ε είναι η ταβέρνα που θα πάρω την μπύρα. Και το Β είναι το μαγαζί με τα κάρβουνα. Το Α τι είναι? Α! Και το Α και το Β. Τέλος πάντων, θα πάω να δω τι και πώς. Οπότε, ας ξεκινήσω. Η πρώτη μου δουλειά είναι μάλλον να πάω να πάρω τα χρήματα από τον Κιούνες. Και μου φαίνεται ότι δεν θα είναι εύκολο αυτό. Θα πάω στο C. Αυτός πρέπει να είναι εκεί. Μάλιστα. Ας πάω στο σπίτι του. Ας κόψω δρόμο από εδώ. Γεια σου κύριε Κιούνες. Άστε το τσεκούρι κάτω. Δώσε και μην κόψει κανένα δάχτυλο. God be with you, Kunesh. What do you want? Oh. Ο πατέρας μου θέλει τα χρήματά του. To get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Τι? Ας το πάω λίγο ήρεμα, να του πω να με πληρώσει τουλάχιστον για τα εργαλεία. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here or I'll use the axe on you. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα μας άνοιξε ένα παράθυρο εδώ και μας εξηγεί πώς θα γίνουμε πιστικοί στην ομιλία μας. Βασικά έχουμε τρεις τρόπους, ας πω τέσσερις. Ο ένας είναι με την ομιλία. Όσο πιο καλοί είμαστε στην ομιλία, όσο πιο πολύ έχουμε ανεβάσει τα στατιστικά της ομιλίας, τόσο πιο εύκολα πείθουμε κάποιον. Ο δεύτερος τρόπος είναι η κοινωνική θέση, το πόσο ωραία ντυμένοι είμαστε και τι κοινωνική θέση έχουμε. Πάλι μπορούμε να πείσουμε κάποιον για να μας πιστέψει, να μας ακούσει, να κάνει αυτό που θέλουμε. Ο τρίτος τρόπος με τα σπαθιά είναι ο εκφοβισμός. Αν πάλι είμαστε δυνατοί πολύ και μας φοβηθεί ο άλλος, πάλι έχουμε πολλές πιθανότητες να μας να ακούσει αυτό που του λέμε και να το δεχτεί. Και υπάρχει βέβαια και η δωροδοκία. Με τα χρήματα, αν έχουμε χρήματα, να τον επληρώσουμε. Οπότε το καταλάβαμε αυτό. Ας προχωρήσουμε. Έχει κι άλλη σελίδα. Κάτω. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Εγώ θα το παίξω ότι μιλάω. Να μιλήσω, δεν πιστεύω να με φοβηθεί τώρα ο Κιούνες. Wife ran off. Booze is dear these days. And you're as much use as a square wheel. Μάλιστα. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt. And I can't έτσι, leave το δάνειο είναι δάνειο, πρέπει να το πληρώσεις. Δεν πέφτει, με βρίζει. Πώς με είπε, σαν από χώρο. Θα παίξουμε ξύλο, παιδιά. Τι μας Νάτου, νάτου. Λοιπόν. Μάλιστα. Με αριστερό κλικ. Ρίχνω. Ναι. Κλικ. Τέλος πάντων. Το λογικά
θα τις φάω, αλλά... Γονατιά! You'll die for that. Ω, την έφαγε, κι άλλη μία, μπράβο, μπράβο. Και θα σε φτιάξω, έλα, έλα, έλα. Ωχ, ωραία, είσαι ωραία. Καλή ήταν αυτή. Την έφαγα εγώ. Πίσω, πίσω ρε. I'm over here. Το ξέρω ότι είσαι εκεί, αλλά... Αχ, αυτές οι κλωτσές. Μια άλλο μπασκεμπολίστας είσαι. Πολύ μακριά χέρια έχει. No more fooling around. Πα, έφαγε μία. Πάρε κι άλλη, πάρε κι άλλη, πάρε κι άλλη, πάρε κι άλλη, πάρε κι άλλη. Φουλ επίθεση. Έλα ρε. Αχ. Όχι, πάω στη μάνα μου. You had it coming. Oh. Your old man can fuck off too. Καλά. Θα σε φτιάξω ρε. Περίμενε. Θα σε φτιάξω ρε. Πού θα πάει. Πάω να βρω βοήθεια. Να βρω βοήθεια. Κάπου εδώ πρέπει να είναι φίλοι μου. Τι κάνουν, πολιτικοί, τι συζητάνε εδώ. Πω... Και τότε οι πολιτικοί ήταν στα καφενεία, δεν είχαν τι να κάνουν. Κοίτα πώς έγινε. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king. Because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitor. Now even the Pope. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Just in a math. Deutsche spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Τώρα συζητάνε για τον βασιλιά, για τον γιο του βασιλιά, για τέτοια πράγματα. It's true though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander. Sir Radzik είναι αυτός που του φτιάχνει το σπαθί ο πατέρας μου. Talking like this, πατέρας του Χένρι, τέλος πάντων. Πρέπει να είναι ο άρχοντας εδώ του χωριού. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund. And don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch. This is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Έτσι, μπράβο. Αφήστε την πολιτική. Πείτε κάτι ευχάριστο. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Opa. Doesn't he, Fritz? Τι σκαρώνει τώρα. You are my view. You should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge pile of manure. Oh, oh, oh. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But... Ρε παιδιά, έχω άλλες δουλειές εγώ. Πρέπει να πάω στον... What do you say, Henry? Στον Γκούνιχ να πάρω τα λεφτά πίσω. Few other things. We're finishing Sir Radzik's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Are you with us? I feel quite hungry. Καλά πίνας αυτός, μετά το ξύλο που φάγε.
Για να δω. Άμα με βοηθήσουνε. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kunesh owes money to father. Θα πάμε στο Γιούνις μαζί παρέα. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. All right. Let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Ωραία. Πάμε. Πεινάει ρε παιδιά ο πεινάδας. Πάμε, ελάτε, από εδώ είναι. Πρόσχε, λάσπες, κότες. Να πληθώ λίγο, μπορείτε να πληθείτε. Ωραία. Γεια σας κύριε Φρουρέ, περίπολο, τι είναι αυτός. Εδώ είναι το σπίτι του Γερμανού. Are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years Colonia that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Α, πλήθηκε και καθάρισε το πρόσωπό του, βλέπετε. Because you're the clever one. Yeah. Μάλιστα. Είμαι πιο έξυπνος, οπότε θα πάω να πείσω την κυρία να φύγει. Γεια σας, μαντάμ. Καλημέρα. What do you want, lad? Ο άντρας σας τρεχάτε στην ταβέρνα. Μέτς. Και κάνει φασαρίες. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Βρεις το βασιλιά. Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard. That sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope τίποτα, να είστε καλά. Γρήγορα να τον προλάβετε, μην τον κλείσουνε φυλακή. Ωραία. Για να δούμε τώρα. Εδώ είναι οι κοπριές. Yeah. Θα μου πεις εκείνη την εποχή. Δεν τις πολύ ένιωσε. Fire the trebuchet. For Πήρ, king καταβούληση. Country. For king and country my ass. This is all good. Πλάκα για αυτός. Fun. Αυτός είναι ο χαζός της παρέας, μάλλον. Traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Deutsches! You bastards! What the fuck do you think you're doing? Oh. Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Hans! I'll take those smiles off your faces! I'd like to see you try. What are you doing here? Bijek, hanging out with this poxy Deutscher. Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Ella. Fucker! I'll make you pay for that. Oh. Αλλά εγώ δεν έχω και πολύ δύναμη, οπότε δεν με παίρνει να εμπλακώ στον καβγά. Θα το παίξω σιγά σιγά. Όχι ρε, φύγε. Μάθιου, βάρα τον, βάρα τον. Έλα να μαλεύει λίγο η δύναμη. Φύγε ρε. Φύγε ρε. Ωχ, μας πιάσανε. Φύγετε παιδιά, μας πιάσανε. Δρόμο. Μας πιάσανε, πάμε από εδώ. Ήσυχα, εδώ είμαι μαζί ο σκοπός. Το παίξτε το αδιάφοροι. Ναι, και εγώ χάρηκα που σε είδα, αλλά έχω δουλίτσα τώρα. Αυτά για σήμερα. Αποκαταστάθηκε η τιμή του βασιλιά. Πήραμε το αίμα μας πίσω.
Είμαι ο Mr. Patrick. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, ένα like, ένα subscribe, το καμπανάκι για να σας έρθει ειδοποίηση για το επόμενο βίντεο, τα ξέρετε, είναι γνωστά. Ένα σχόλιο αν θέλετε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα.